Ο Λάκης Γαβαλάς περνάει την πόρτα του εισαγγελέα στις 12 το μεσημέρι, μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για χρέη προς το δημόσιο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Πολύ κοντά σας. Το γύρισμα θα τελειώσει σε λίγο. Ο Λάκης Γαβαλάς παρουσιάστηκε μόνος του το πρωί στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής και οι αστυνομικοί τον συνόδευσαν στον εισαγγελέα. Η δεύτερη παρουσία του στα δικαστήρια και όσα γράφτηκαν για αυτήν πίκραναν τον επιχειρηματία. Αυτά που γράφουν τα blogs πρέπει να σταματήσουν όμως τα blogs. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είμαι ένας άνθρωπος που ζει στην Αθήνα, ζει στη χώρα του, προσπαθεί να δημιουργήσει και φτάνει πια έλεος. Κάποιος πουλάει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα το ανθρώπινο στοιχείο είναι αυτό που πρέπει να υπερισχύσει. Θέλω να αφήσω την ησυχία μου. Έμεινε 14 μήνες στη φυλακή για το αδίκημα της μη καταβολής ΦΠΑ. Η σημερινή του δίωξη αφορά τη μη καταβολή φόρου εισοδήματος. Πρόκειται για δεύτερο αδίκημα και γι' αυτό το λόγο κλήθηκε να δώσει ξανά εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Όλο αυτό εντάσσεται στη λογική της ολοκληρωμένης προϋπόθεσης που υπάρχει. Δεν έχει υπάρχει τίποτα καινούριο, απλά το διασπούν, ίσως για να κάνουν και εφέ. Δεν ξέρω πια τι να πω. Το χρέος, λέτε. Καταρχήν, να διευκρινίσουμε. Μάλιστα, είχατε επιστρέψει στη δουλειά θέλοντας να παράγετε. Ακριβώς. Ο κόσμος να ξέρει ότι κοροϊδεύεται κατά κάποιο τρόπο και πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Ζήσει δηλαδή κανονικά στη δουλειά σας, τι κάνετε? Προσπαθώ να μαζέψω τα κομμάτια μου και να ξαναγυρίσω τη δουλειά μου, φυσικά. Εννοείται. Δεν θα σας τα πω όλα σήμερα. Θα έχουμε και άλλες συλλήψεις και άλλα πράγματα και άλλο τυρί.